επιτύχεται μέσω και της Επιτροπής αυτής μία ομοβροντία αντιπερισπασμού στον ελληνικό λαό για τα δύσκολα τα οποία τον περιμένουν από την αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Μέσα σε αυτή την ομοβροντία αντιπερισπασμού εντάσσεται και η χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στο μνημόσυνο του Μπελογιάννη. Έχει ακουστεί παρακαλώ, εδώ. Έχει ακουστεί εδώ και τελειώνω. Γιατί υπάρχουν και άλλες παρατάξεις σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει μόνο η αριστερά σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννης αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατη πράξη, που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη, να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Εάν είχε επικρατήσει η άλλη παράταξη στη χώρα μας, δεν θα επιτρεπόταν όχι απλώς να πω αυτά, κύριε, αλλά δεν θα επιτρεπόταν ούτε να τα σκεφτώ αυτά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω...